Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σχηματισμό της ερώτησης και της άρνησης στο Zoom Events. Πάμε να το δούμε. Για να σχηματίσουμε την ερώτηση και την άρνηση στο Zoom Events, βάζουμε την κωδική λεξούλα do. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι εννοούμε. Ναι. I do not play ή I don't play. Εγώ δεν παίζω. You do not play ή you don't play. Εσύ δεν παίζεις. He does not play, he doesn't play. Αυτός δεν παίζει. She does not play, she doesn't play. Αυτή δεν παίζει. He does not play, he doesn't play, αυτό δεν παίζει. We do not play, we don't play, εμείς δεν παίζουμε. You do not play, you don't play, εσείς δεν παίζετε. They do not play, they don't play, αυτοί δεν παίζουν. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι στο τρίτο πρόσωπο, στο he, she, it, το do, έχει γίνει does και ότι πλέον το ρηματάκι μας δεν παίρνει κατά πια κατάληξη yes, όπως είχαμε μάθει στην κατάφραση. Questions. Do I play? Παίζω εγώ. Do you play? Παίζεις εσύ. Does he play? Παίζει αυτός. Does he play? Παίζει αυτή. Does he play? Παίζει αυτό. Do we play? Παίζουμε εμείς. Do we play? Παίζετε εσείς. Do they play? Παίζουν αυτοί. Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι και στην ερώτηση στο he, she, το do έχει γίνει does και δεν υπάρχει πλέον κάποια κατάληξη στο ρηματάκι μας. Όπως λέμε, το do γίνεται κλέφτης και στο he, she, αφού κλέφει την κατάληξη s ή es, γίνεται does. Οπότε, he plays football every Sunday. He doesn't play football every Sunday. Βλέπουμε ότι η κατάληξη πλέον έχει φύγει από το ρήμα και έχει πάει στο do το οποίο έχει γίνει does. Ας δούμε μερικά παραδειγματάκια. Do cats eat apples? Τρώνε οι κάτες μήλα? No, they don't. Όχι, αυτές δεν τρώνε. Does Mary read her book every night? Διαβάζει Mary το βιβλίο της κάθε βράδυ? Yes, she does. Ναι, το διαβάζει. Do you eat pizza? Τρώσε εσύ pizza? Yes, I do. Ναι, εγώ τρώω. No, I don't. Όχι, εγώ δεν τρώω. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα για την ερώτηση και την άρνηση του semi-present.